φέρει από αύριο. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι το μέτρο αυτό στόχο έχει πάνω απ' όλα να μην δημιουργηθούν πλέον συναθρήσεις είτε στις παραλίες, είτε στα πάρκα, είτε σε διάφορες άλλες συνευρέσεις, οι οποίες τις τελευταίες εικόνες τις έχουμε ακόμα νοπές, διότι όλο αυτό δημιουργεί μία δυνατότητα μετάδοσης του ιού. Και θεωρώ ότι οι διαδικασίες οι οποίες έχουν βγει τώρα έχουν κάποια ερωτήματα, πιστεύω ότι θα ξεπεραστούν. Ήδη ενημερώνονται και στην περιφέρεια από τις γενικές διευθύνσεις οι υπάλληλοι ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Είναι σαφές ότι πρέπει σε όλο το δημόσιο τομέα που αύριο πρέπει να είναι στις θέσεις ευθύνης, όσοι πρέπει να είναι στις θέσεις ευθύνης. Εσείς ήσασταν έτοιμοι στην περιφέρεια, γνωρίζατε τι ακριβώς θα πρέπει να κάνετε από αύριο? Όχι, ξέραμε ότι θα υπάρχουν ίσως κάποια μέτρα τα οποία σαφέστατα θα δημιουργήσουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια ως ανάχωμα στη μετάδοση του ιού, αλλά από εκεί και πέρα το συγκεκριμένο μέτρο δεν ήταν εμφανώς γνωστό, και από την άλλη πλευρά όμως δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα για να μπορέσουμε να γίνει όπως πρέπει. Άρα από αύριο δηλαδή, γνωρίζετε κύριε Περιφερειάρχα, τι ακριβώς θα κάνετε? Αύριο θα κάνουμε ό,τι ακριβώς κάναμε. Και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, αν εξαιρεθούν εκείνοι οι οποίοι είναι στις ευπαθείς ομάδες ή εκείνοι οι οποίοι έχουν με τη δυνατότητα του ελάχιστου προσωπικού να κάνουν τη δουλειά τους από το σπίτι, είμαστε υποχρεωμένοι, είμαστε σίγουρα απαραίτητοι για να λειτουργήσει το κράτος υπέρ του πολίτη, να βρισκόμαστε στις θέσεις ευθύνης. Και δεν μιλάω στο ατομικό επίπεδο που αυτό θα γίνει 100%, αλλά μιλάμε ακριβώς και η κάθε υπηρεσία η οποία είναι προσαρμοσμένη στο να μπορέσει να λειτουργήσει το κράτος. Δηλαδή στους Δήμους δεν μπορεί να μην μαζευτούν τα σκουπίδια, εμείς δεν είναι δυνατόν να μην κάνουμε τις διαχειρήσεις οι οποίες είναι απαραίτητες μέσα από την περιφέρεια υπέρ του πολίτη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να γίνει είναι ο κάθε υπάλληλος να κατεβάσει βάσει της formas.gov.gr την εφαρμογή και μέσα από αυτό να γράψει ακριβώς τι θα κάνει, και βεβαίως εμείς αύριο στις θέσεις εργασίας θα πρέπει να βγουν τα κατάλληλα παραστατικά τα οποία θα αποτελέσουν για τις επόμενες μέρες τη δυνατότητα για κάθε υπάλληλο για να μπορέσει να μεταδίσει τη δουλειά του και προφανώς να πάει μετά στο σπίτι του. Τα χαρτιά αυτά τα έχουν οι υπάλληλοι σας, πότε θα ετοιμαστούν? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι δεν υπάρχουν, αλλά θεωρώ ότι αύριο το πρωί μέχρι το πέρας της δουλειάς θα πρέπει να γίνει. Ήδη αύριο το πρωί εμείς στις 8.30 ώρα έχω τηλεδιάσκεψη με όλους τους αντιπεριφερειάρχες όλων των 8 τομέων, χωρικών τομέων της περιφέρειας ευθύνης, όπου θα ενημερωθούν αρμοδίως, θα επιμεληθούν μαζί με τις διευθυντές όλες αυτές τις διαδικασίες, ώστε μέχρι το μεσημέρι να έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε ο κάθε υπάλληλος να έχει το ανάλογο παραστατικό, το οποίο θα κατέβει, όπως είπαμε πριν, από την εν λόγω διεύθυνση και θα υπογραφεί από όλους εμάς, είτε τον Περιφερειάρχη είτε τον Αντιπεριφερειάρχη. Δεν είναι κάτι απλό, αλλά δεν είναι και καθόλου δύσκολο. Θέλω να πω ότι είναι εφικτό και πρέπει να γίνει για να επιμεληθούμε την ασφάλεια της υγείας των πολιτών. Λοιπόν, θα προσαρμοστούμε όλοι στις συνθήκες εκ των πραγμάτων, κύριε Περιφερειάρχα, και προέχει πάντα η ατομική ευθύνη. Να σας ευχηθώ ακριβώς, καλό... Δεν γίνεται διαφορετικά. Εγώ θα έλεγα και κάτι τελευταίο. Αυτό που έχει μεγάλη αξία και το λέω και σαν Περιφερειάρχης, το λέω και σαν γιατρός και πρόεδρος του Θεατρικού Συλλόγου Αθηνών, είναι να προετοιμαστούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στις ελλείψεις όπου υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα πρέπει να υπάρξουν οι ανάλογες, αν θέλετε, προστατευτικές μάσκες παντού όπου χρειάζεται να τις έχουν. Και ο εξοπλισμός στα νοσοκομεία. Και προφανώς ο εξοπλισμός, διότι χρειαζόμαστε το υγειονομικό μας προσωπικό να είναι ασφαλές και να μπορέσει να προσφέρει υγεία. Αλλά και πάνω απ' όλα θα έλεγα χρειαζόμαστε αναπνευστήρες, διότι αυτό θα είναι, αν θέλετε,
τελικά το στίχημα της προσμέτρησης, της αντιμετώπισης των κρουσμάτων για τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Περιφερειάρχα, για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ σε όλους. Αντοχή, ηρεμία, ψυχραιμία και υπομονή. Και θα τα ξεπεράσουμε.